το κοινό ανακοινωθέν και το Κυπριακό, μετά και την χθεσινοβραδινή συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα μας απασχολήσει. Όπως προανήγγυλα, Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκος Κυπριανού, αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΥΚΟ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην Υπουργός Οικονομικών, έχει τη σημασία του, γιατί θα σας ρωτήσω. Καλή σας μέρα, καλώς ήλθατε. Καλημέρα σας. Και για αυτό το μνημόνιο που είναι μες στη μέση τώρα, και αν επηρεάζει τα πράγματα ή όχι, και τι θα γίνει εάν σε περίπτωση λύσης το τουρκοκυπριακό κρατήδιο έχει τα δικά του χρέη, τι θα γίνει σε αυτή είναι την αυτό περίπτωση. Που ρωτήθηκε ο πρόεδρος χθες. Ναι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε να δούμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και να έρθουμε στη συζήτηση. Είχα θέσει σαν προϋπόθεση την διασφάλιση των τριών συστατικών κάθε διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους. Δηλαδή τα λεγόμενα τρία σύγκολς. Και κάνω ιδιαίτερα αναφορά στα τρία αυτά βασικά χαρακτηριστικά, γιατί δυστυχώς τις τελευταίες μέρες παρατηρώ μια συστηματική προσπάθεια παρερμηνίας ή αμφισβήτησης ως προς το ακριβές περιεχόμενο των προνοιών του κοινού ανακοινωθέντος. Πιο συγκεκριμένα, μια και μόνη διεθνής νομική προσωπικότητα. Η μια και μόνη διεθνής νομική προσωπικότητα είναι τόσο σαφώς διατυπωμένη που δεν επιδέχεται ούτε και επιτρέπει την όποια άλλη ερμηνεία. Η ακριβής διατύπωση στο κείμενο της κοινής δήλωσης αναφέρει επί λέξη. Η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει μία και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα. Παράγραφος 3 του ανακοινωθέντος. Ένα δεύτερο στοιχείο που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι η μια και μόνη κυριαρχία. Και ιδιαίτερα ο ισχυρισμός πως η κυριαρχία διαιρείται τάχα στα τρία, και τούτο γιατί στο κοινό ανακοινωθέν η μια και μόνη κυριαρχία όπως αυτή καθορίζεται από το χάρτη του ΟΗΕ θα εκπηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Να μου επιτραπεί να αναφέρω πως όσοι προβάλλουν αυτή την θέση συγχέουν την κυριαρχία του ομοσπόντου κράτους με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που εξ υποχρεώσεως εκχωρούνται από το Σύνταγμα στις συνιστώσες πολιτείες για θέματα, επαναλαμβάνω, εσωτερικών αρμοδιοτήτων. Η εξωτερική πολιτική, η εκπροσώπηση της χώρας σε η σύναψη διεθνών συμβάσεων βεβαίως γίνεται από το κράτος που έχει μίαν και μόνον διεθνή προσωπικότητα και μίαν και μόνον κυριαρχία. Θα πρέπει να συνδυάζονται και τα δύο και όχι να διαχωρίζονται. Εξουσίες, επανέρχομαι πίσω στο κείμενο, και αρμοδιότητες των πολιτιών που εκχωρούνται, και πάλι θέλω να το τονίσω, όχι διότι προϋπήρχε ντόπιον δικαίωμα, αλλά εκ του Ομοσπόντου Συντάγματος, αφού συμφωνηθούν και καθοριστούν από το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα οι τομείς αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης. Πρόσθετα, θα ήθελα να αναφέρω πως το ότι η κυριαρχία εκπηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και όχι από τις δύο κοινότητες όπως είχαμε να αποδεχτεί στο παρελθόν, θα πρέπει κατά την άποψή μου να θεωρείται επίτευγμα, αφού παραπέμπει στα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό λαό και όχι στις κοινότητες όπως αυτές αναγνωρίζονται και από το Σύνταγμα του 1960. Ως εκ τούτου, καμιά κυριαρχία δεν εκχωρείται χωριστά σε πολίτες που αποτελούν τον λαό ενός κράτους. Ως επιχείρημα της ύπαρξης τάχα ξεχωριστής κυριαρχίας, επικαλούνται κάποιοι και ότι σε αυτό συνδράμει και η πρόνοια για χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Θέλω να υπονθυμίσω πως δεν είναι το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δευτέρου του 2014 που προβλέπει για πρώτη φορά τα χωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Τούτο, όπως καλώς όλοι γνωρίζουν και ενθυμούνται, επεσυνέβη και στην πράξη στο δημοψήφισμα του 2004 όταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Αξίζει να υπενθυμίσω ακόμα
πως και με τις πρόνοιες του συντάγματος του 1960, πέραν των άλλων δικαιωμάτων που παραχωρούνται προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε ασκείτο ξεχωριστά από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μέσα από ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους. Θα πρέπει ακόμα να τονίσω πως ανάλογοι ισχυρισμοί δεν ευσταθούν, γιατί το κράτος υπάρχει, δεν θα ιδρυθεί. Εκείνο που θα συμβεί είναι η μετεξέλιξή του σε ομοσπονδία και ως εκ τούτου το δικαίωμα που δίδεται στις δύο κοινότητες δεν είναι ούτε κυριαρχικό ούτε ιδρυτικό. Είναι απλά συντακτικό. Έως χρησιμοποιώ νομικούς όρους, αλλά αυτές είναι οι ορθές ορολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, ακούσαμε τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου και τις ερμηνείες σε σχέση με την κυριαρχία. Το πρώτο ουσιαστικό. Αυτό το κοινό ανακοινωθέν, και είναι κοινό το ερώτημα, διασφαλίζει πράγματι αυτά που θέλαμε να διασφαλίσει και αποτελεί εχέγγυο για να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην διαπραγμάτευση, όπως ήταν και ο αρχικός στόχος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας? Να μπορώ να... Ελάτε. Πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό διασφαλίζει. Εγώ βλέπω πάρα πολύ θετικά στοιχεία σε αυτό το ανακοινωθέν, τα οποία δεν υπήρχαν σε προηγούμενα ανακοινωθέντα ή συμφωνίες κορυφής. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ξεκάθαρα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις βασικές ελευθερίες, στην εφαρμογή του κεκτημένου, του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν προηγουμένως. Και αυτό είναι συμφωνία των δύο ηγετών. Είναι ξεκάθαρο επίσης και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε επιδιαιτησία. Ας ξεχάσουμε το σχέδιο Ανάν που ήταν αποτέλεσμα μιας επιδιαιτησίας. Ήταν μια επιβολή ενός σχεδίου το οποίο κάποιοι άλλοι το είχαν ετοιμάσει για μας. Αυτή τη φορά θα έχουμε, δεν θα έχουμε ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, είναι ξεκάθαρο αυτό, και δεν θα έχουμε επιδιαιτησία. Άρα αυτό το οποίο θα πάει στον λαό για να αποφασίσει σε δημοψηφίσματα θα είναι μια συμφωνία. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ναι. Από την άλλη όμως υπάρχουν οι ανησυχίες στο θέμα της κυριαρχίας. Ξέρετε, εμείς που είμαστε απλά παρατηρητές και όχι γνώστες της διπλωματίας και του Κυπριακού, πως είστε εσείς, αφού ήσασταν και στα, στα πόστα τα συγκεκριμένα, είναι το εξής. Εάν η κυριαρχία δεν είναι ξεκάθαρη, τουλάχιστον μέχρι να δώσουν τα χέρια τους οι δύο ηγέτες, έκαστος λέγει τα δικά του για το τι εστί κυριαρχία. Είδαμε ο Έρογλου να λέει χθες ότι θα είναι κυρίαρχα τα δύο κράτη. Δεν πρόκειται, λέει, να σας το πω επακριβώς, δεν θα υπάρχει, λέει, συνέχεια ενός ενιαίου κράτους. Ναι, και δεν μπορεί να σημαίνει, λέει, ότι θα είναι ένα και αδιαίρετο κράτος. Mm-hmm. Όταν ακούμε όλα αυτά, υπάρχει ανησυχία, διότι το κεφαλαιόδες είναι η κυριαρχία. Mm-hmm. Εάν η κυριαρχία μπάζει νερά προτού μπούμε σε διαπραγμάτευση και κλειδώνεται μέσα από μια κοινή διακήρυξη, γιατί το λέμε κοινό ανακοινωθέν, αλλά στο τέλος είναι διακήρυξη, είναι συμφωνία, τότε πού θα πάμε? Κυρία Αργυρού, η μία κυριαρχία, η μία διευθύνης προσωπικότητα και η μία θαγένεια υπάρχει σε όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, που είναι κατά την άποψή μου υπέρτατο. Υπέρτατο όλων. Αυτό είναι μια συμφωνία η οποία αποτελεί την εκκίνηση μιας διαδικασίας. Για μένα είναι ξεκάθαρη μια κυριαρχία. Είναι ξεκάθαρη. Αυτή η συγκεκριμένη κυριαρχία, που είναι η κυριαρχία που αναγνωρίζεται από το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αυτή είναι η κυριαρχία η οποία μας διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ένα κράτος με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια. Ναι. Αυτό είναι όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών, είτε είναι ομοσπονδιακά, είτε ενιαία, είτε είναι ενιαία, έχουν μία κυριαρχία. Δεν έχουν δύο κυριαρχίες. Δύο κυριαρχίες έχουμε μόνο σε περιπτώσεις συνομοσπονδιών. Μα αυτό και είναι... σε αυτή την περίπτωση δεν είναι συνομοσπονδία. Ναι. Δεν είναι. Σαφώς δεν είναι συνομοσπονδία. Ναι. Είναι μετεξέλιξη ενός ενιαίου κράτους, το οποίο όπως έγινε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο ήταν ενιαίο κράτος και το 1993, πολύ πρόσφατα, μετεξελίχθηκε το σύνταγμά του σε ομοσπονδιακό. Αυτό θα γίνει στην Κύπρο.
Ναι. Θα είναι ένα κράτος με μία κυριαρχία και μία Ιθαγένεια. Την ίδια ανάγνωση κάνετε και εσείς, κύριε Κυπριανού? Κατά κρύβεια όχι. Διότι πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι κανένας δεν διαφωνεί, απλώς και μόνο για να διαφωνήσει. Όμως έχουμε πραγματικές ανησυχίες όσο αφορά το να κοινωθώ. Και ξεκινώ με την ερώτηση σας, την αρχική ερώτηση. Εάν επιτυχάνει το σκοπό για τον οποίο αποφασίσαμε ότι δεν θα μπούμε σε συνομιλίες χωρίς αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχει για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Αλλά εμείς, η πλευρά μας το έθεσε σαν προϋπόθεση και σαν όρο ότι θα πρέπει με πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τρόπο να ξεκαθαρίσουν βασικές πτυχές, εγώ δεν θα πω του προβλήματος, της λύσης του Κυπριακού, ακριβώς όταν μπούμε σε συνομιλίες, ήταν και οι προπτικές καλύτερες και να αποφύγουμε να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις πάνω σε ζητήματα βασικά. Το γεγονός και μόνο, μπορώ να σας δώσω κι εγώ λέξη προς λέξη και το καθεξής. Δεν λέω ότι δεν έχει θετικά αυτό το ανακοίνωθε. Δεν μπορεί κανείς να το διαγράψει πλήρως. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν μέσα ασάφειες και ότι δεν υπάρχουν μέσα επικίνδυνες πρόνοιες που μπορεί να ερμηνευθούν ενάντια στις θέσεις μας. Και το γεγονός ότι... Σε ποια σημεία βλέπετε την επικίνδυνοτητα? Ναι, έχει όμως σημασία. Ναι, αλλά για μένα έχει σημασία το γεγονός ότι αυτή ήταν και η βασική σας ερώτηση. Από τη στιγμή που ερμηνεύομαι, και δεν μιλώ για εμάς τους δύο μόνο, δεν μιλώ μόνο για το Δίκο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλη η κοινωνία μπήκε σε αυτή λοιπόν, τη διαδικασία. Το γεγονός ότι πλέον μπαίνουμε στην ερμηνεία και ο κύριος Σέρογλου από τη δική του πλευρά δίνει τις δικές του ερμηνείες, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτυχάνουμε το σκοπό με τον οποίο έγινε αυτό το ανακοινωθέν. Αυτή είναι η θέση μας. Και εκείνο που έλεγα εγώ, αφού μέσα από όλη τη διαδικασία που υπήρξε φάνηκαν οι βασικές διαφορές, ο κύριος Σέρογλου δεν έχει εγκαταλείψει την θέση του για συνομοσπονδία. Το είπατε εσείς πριν λίγο. Ναι. Θέλει δύο κράτη να ενωθούν. Εφόσον ασχέτως τι γράφει κάτι αυτό το χαρτί σήμερα, ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις του, καλύτερα να μπαίναμε από την αρχή σε συζήτηση επί αυτών των θεμάτων, χωρίς να έχουμε κείμενο το οποίο μπορεί αύριο να αρχίσουμε να το ερμηνεύουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ένα παράδειγμα θέλω να πω. Μπορεί κάποιος να δώσει ερμηνεία, πάλι πάμε σε ερμηνεία, για το θέμα της συμμετοχής στα Ηνωμένα Έθνη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκανε ο πρόεδρος χθες. Ναι, ο πρόεδρος είπε ότι τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται νέα αίτηση, υπονοεί η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως δεν το λέει ούτε καν αυτό. Λέει η Κύπρος σαν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να πει κανείς ότι θα γίνει μέλος. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να πει και η Τουρκία σαν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπεριφέρεται με ένα σοβαρό τρόπο. Δεν διασφάλιζεται, λέτε, δηλαδή η συνέχεια. Ερμηνεύουμε, κύριε Άγιο. Ερμηνεύουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και συμφωνώ. Έχει ένα σημείο, κύριε Μαρκούλη, γιατί να το ερμηνεύουμε ενάντια στις δικές μας θέσεις. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά, σαν αδύνατη πλευρά, σαν πλευρά που τα πραγματικότητες εισαγωγικά επί του εδάφους είναι εναντίον μας, θα ήταν καλύτερα να μην χρειάζεται να ερμηνεύουμε. Παραδείγματος χάρη, κάτι που δεν σχολίασε ο πρόεδρος χθες. Αυτή η φράση που λέγεται μέσα ότι η Ενωμένη Κύπρος θα είναι αποτέλεσμα της λύσης και των δημοψηφισμάτων, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτό στο δικό μου μυαλό παραπέμπει σε νέο κράτος. Αν εννοεί το ομοσπονδιακό σύστημα της Κύπρου θα είναι το αποτέλεσμα της λύσης. Γιατί δεν το λέει έτσι? Γιατί λέει Ομοσπονδική Κύπρος? Θα έρθει άλλη πλευρά να πει, να ορίστε, η νέα Κύπρος, το νέο κράτος, θα είναι αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή πάλι πρέπει να έρθουμε και να πούμε ναι, αλλά παραπέμπει στην τάδε παράγραφο, στη συμμετοχή στα Ηνωμένα Έθνη, άρα είναι διαφορετικό. Άρα κάπου σας ανησυχεί, γιατί το κοινό ανακοινωθέν είναι πλέον γεγονός, οι υπογραφές έπεσαν, τα χέρια δόθησαν, ξεκινάνε διαπραγματεύσεις. Άλλο ζήτημα αυτό πλέον. Ναι. 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 Τώρα έχουμε ένα γεγονός μπροστά μας. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, δηλαδή τι να αναμένουμε? Ότι εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε ότι επιδέχεται ερμηνείες, γιατί τις κάνουμε ακόμα και εμείς τώρα που κουβεντιάζουμε. Λέμε αν εννοεί αυτό, αν λέει αυτό. Συνεπώς ίσως ο αρχικός σκοπός δεν έχει, ίσως να μην έχει επιτευχθεί. Δηλαδή να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και να πηγαίνουμε χωρίς γκρίζες ζώνες και επικοδομητικές ασάφειες, όπως τις λέτε στην διπλωματία, για να μπούμε σε διαπραγμάτευση. Όμως έγινε. Είναι γεγονός. Ναι. Από εδώ και πέρα, οι εκτιμήσεις σας ποιες είναι? Με αυτά τα δεδομένα οδηγούμαστε πράγματι σε μία διαπραγμάτευση η οποία θα φέρει αποτέλεσμα?
Η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε εφόσον αυτή τη στιγμή έχουμε μία νέα διαδικασία. Εγώ, να το παραφράσω, αυτή η νέα διαδικασία για μένα είναι ένας αγώνας για να επανενώσουμε τον τόπο μας. Και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε. Ναι. Όλοι. Κανένας δεν μπορεί να μείνει πίσω. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον αγώνα. Μην εκφράζονται ανησυχίες, σίγουρα, σίγουρα να εκφράζονται. Γιατί... και να βοηθείτε ο πρόεδρος και ο διαπραγματευτής. Νομίζω ότι διαπραγματευτικά του δίνεται δύναμη του πρόεδρου, εάν υπάρχει. Σίγουρα, συμφωνώ μαζί σας. Οι πολιτικές δυνάμεις αντιδρούν και λένε πρόσεξε. Και πιστεύω αυτό και το είπε και ο πρόεδρος χθες, ότι τον έχουν βοηθήσει οι αντίθετες απόψεις στο Εθνικό Συμβούλιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις και στο Εθνικό Συμβούλιο και γενικά στην επικοινωνία του Προέδρου με τις πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Αλλά η δική μου η προσδοκία και η δική μου η έκκληση είναι να πάμε όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αλίμονο, και το έχω πει και προηγουμένως αυτό το πράγμα, αλίμονο αν η άλλη πλευρά και αν ο διεθνής παράγοντας αντιληφθεί ότι ο πρόεδρος είναι αποδυναμωμένος. Αυτό θα είναι καταστροφικό, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να βοηθηθεί ο πρόεδρος από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ανηφορικό δρόμο μπροστά μας. Έχουμε θέματα ασφάλειας, έχουμε θέματα εγγυήσεων, έχουμε το περιουσιακό, έχουμε το εδαφικό, το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. Ο Αερόγλου παρεπιπτόντως λέει να πάει τελευταίο αυτό. Ναι, αυτά λέει ο Αερόγλου, αλλά λέει εδώ όμως αλληλένδετα. Ο Πρόεδρου λέει θα πάνε αλληλένδετα τελικά. Αυτά λέει το ανακοινωθέν. Είναι διασφαλισμένα, λέτε, στο ανακοινωθέν. Κοιτάξτε, πρέπει και ο διεθνής παράγοντας, ο οποίος καλωσόρισε έτσι πολύ πανηγυρικά αυτή την έναρξη της διαδικασίας, θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος, να είναι ενεργοποιημένος και να στηρίζει και τις θέσεις αυτού του ανακοινωθέντος, αλλά και ιδιαίτερα τις θέσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Λέτε να πάμε ενωμένοι, γιατί αν αυτό δεν θα αποδυνατίζει τη θέση του Προέδρου. Από την άλλη όμως, εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, κύριε Κυπριανού, που και στη δική σας την περίπτωση, στο κόμμα σας συμβαίνει, να αισθάνονται πολύ έντονα ότι αυτό το ανακοινωθέν μας οδηγεί σε μια κακή λύση να μην εκφραστεί. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ρωτήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, λήφθηκε υπόψη η πλειοψηφία που πρέπει να σχηματίζεται στο Εθνικό Συμβούλιο. Προεκλογική συμφωνία ήταν αυτή. Και με το Δίκο, δεν ήταν. Ναι. Το 70, να αντιπροσωπεύεται το 75% του λαού για αποφάσεις να λαμβάνονται από το Εθνικό Συμβούλιο. Έγινε κάτι τέτοιο, γιατί ναι, από τη μια λέμε να στήριξουμε τον Πρόεδρο, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε υπόψη πρακτικά και ουσιαστικά αυτές τις ανησυχίες που εκφράζονται. Ο πρόεδρος χθες έδωσε την απάντηση, εντάξει, δεν την ασπάζομαι πλήρως, πρέπει να το πω αυτό, αλλά έδωσε την απάντηση ότι δεν υπάρχει 75% με αρνητική τοποθέτηση. Επομένως, ένιωσε ότι μπορεί να προχωρήσει, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία ενισχυμένη με αρνητική θέση. Εκείνο όμως που θέλω να πω... Αλλά αυτό έλεγε η συμφωνία, γιατί η συμφωνία νομίζω έλεγε ότι όχι να αποτρέψει, να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις κατά τρόπο κύριε, που να αντιπροσωπεύουν το 75%. Αυτά είναι... Εγώ δεν το παίρνω σαν νομικά συμβόλαια, ναι, το παίρνω σαν πολιτικά έγγραφα. Ναι, αλλά ξέρετε, άμα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα από την αρχή... Εγώ θεωρώ και ότι ρόλη... δεν υπάρχει η πλειοψηφία που στηρίζει αυτή την κίνηση. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ. Ο πρόεδρος δίνει ακριβώς την ανάποδη, ναι, την αντίθετη. Εγώ πιστεύω ότι προτού προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με τη δική του δέσμευση, θα έπρεπε να έχει το 75% του Εθνικού Συμβουλίου. Από την άλλη όμως, κύριε Κυπριανού, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν, ναι, και είναι έντονες και δεν είναι μόνο αυτό από το Δίκο, ναι, δεν πρέπει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να νιώσει κάποια στιγμή ότι ναι, έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά τους έχω δίπλα μου, την έχω δίπλα μου την πολιτική ηγεσία για να κατεβώ αύριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ένα Αερόγλου, ο οποίος δεν πρόλαβε να κρυώσει το χέρι του που το έδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βγήκε και μας άρχισε για δύο κράτη και μη συνέχιση του ενιαίου κράτους. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαφοροποιήσουμε. Το ένα θέμα είναι οι διαφωνίες που υπήρχαν για το κείμενο,
οι οποίες εκφράστηκαν από το Δεκέμβρη όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν συμμετείχα τότε στα διάφορα όργανα του κόμματος, δεν ξέρω πόση και τι διαβούλευση υπήρξε με τον πρόεδρο. Ήταν και μια ατυχή συγκυρία όλη αυτή την περίοδο εμείς να βρισκόμαστε. Να αλλάζει, σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Είχα προειδοποιήσει κιόλας τον Οκτώβριο εγώ ότι αυτό θα γινόταν, ότι περιμέναμε εξελίξει στο Κυπριακό και εμείς θα ήμασταν πάλι απασχολημένοι με τα εσωτερικά μας. Αυτό είναι γεγονός. Όμως οι διαφωνίες μας υπήρξαν. Και η διαφωνία μας ήταν όχι μόνο στο κείμενο, ήταν και στην έναρξη των συνομιλιών με αυτό το κείμενο. Ναι. Όχι εναντίον των συνομιλιών, γιατί καμιά φορά παρερμηνεύεται. Δεν απορρίπτουμε τις συνομιλίες σαν μέθοδο επίτευξης λύσης. Και το Δίκο θέλει λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις, αλλά μιλώ για το δικό μου κόμμα. Το κόμμα μας θέλει τη λύση. Και θέλουμε να επιτευχθεί μέσω συνομιλιών. Επειδή ρωτήθηκα χθες σε μια άλλη εκπομπή, δύο πρόεδροι του Δημοκρατικού Κόμματος, όταν πρόεδρο μας Δημοκρατίας, πήραν πρωτοβουλίες και έγιναν προσπάθειες μέσω διαπραγματεύσεων να λυθεί το Κυπριακό. Δεν θέλω, συγχωρείτε μισό δευτερόλεπτο, γιατί δεν θέλω να γίνεται αυτή η επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχει Κύπριος πολίτης που δεν θέλει λύση. Το αν υπάρχουν διαφωνίες ως προς την διαχείριση της διαπραγμάτευσης ή ως προς βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης, αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε το να υπάρξει λύση του Κυπριακού και να είναι ξεκάθαρο, γιατί βλέπω να τυχάνει επικοινωνιακής εκμετάλλευσης το όλο ζήτημα. Από ποιον? Και με στεναχωρεί. Και από δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ γι' αυτό προσπαθώ να τα ξεκαθαρίσω. Αλλά και από πολιτικές δυνάμεις που λένε ναι, δεν θέλετε λύση. Δεν υπάρχει κανένας που δεν θέλει λύση. Επειδή για όνομα του Θεού. Το έχω ακούσει αυτό που λέτε, γι' αυτό και νιώθω την ανάγκη να το ξεκαθαρίσω. Και δεν μου αρέσει να νιώθω ότι υπάρχει ξεκάθαρα τα πράγματα. Όμως τώρα υπάρχει ένα γεγονός. Και αυτός είναι ο προβληματισμός σήμερα του Δημοκρατικού Κόμματος. Όπως μιλούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει ένα γεγονός. Έχουν αρχίσει οι συνομιλίες. Είτε συμφωνούσαμε είτε όχι. Και με βάση ένα έγγραφο με το οποίο δεν συμφωνούσαμε. Ναι. Εδώ είναι ο προβληματισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Κύπριος που να μην εύχεται να πετύχουν οι συνομιλίες, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους, αν θέλετε, τις παγίδες που εμείς βλέπουμε. Μπορεί να μην ασπάζουν όλη η θέση μας, αλλά που εμείς βλέπουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και το ερώτημα είναι, που τίθεται σε εμάς, με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι και θα αποφύγουμε αυτές τις παγίδες και ότι θα καταλήξουμε στη λύση του Κυπριακού. Είναι γεγονός. Ναι, εμείς θα προτιμούσαμε με διαφορετική διαδικασία και διαφορετικό τρόπο να αρχίζει αυτή η νέα προσπάθεια. Υπάρχει τώρα δυνατότητα, ακόμη και παρά τις διαφωνίες που έχετε για το διαφορετικό τρόπο που θα έπρεπε να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Υπάρχει ελπίδα, λέτε, αισθάνεστε, να καταλήξουμε κάπου με ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και να διασφαλίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Τις έντονες ανησυχίες. Να τις απαλλεύσουμε ή εξαρτάται, θα εξαρτηθεί από τη στάση της Άγκυρας όλο αυτό. Εδώ, συγχωρείτε. Απλώς να πω έτσι μια κουβέντα μόνο και βέβαια ο κύριε Μαρκούλια συνεχίζει. Εγώ λέω πρώτον ότι θα πρέπει ο πρόεδρος, όπως και εμείς θα ακούσουμε με πολύ σοβαρότητα την επιχειρηματολογία του, παρουσίασε μια ολόκληρη επιχειρηματολογία. Αναφέρομαι περισσότερο στην επιστολή προς τον πρόεδρο του Δίκο. Ναι. Τα είπε και χθες στην συνέντευξη. Στη συνέντευξη αλλά υπάρχει το κείμενο. Ναι. Θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Θα πρέπει όμως και ο πρόεδρος να μελετήσει σε βάθος τις δικές μας ανησυχίες, τους κινδύνους που εντοπίζουμε και να θωρακιστεί με γνωματεύσεις, με επιχειρηματολογία, με επιθετική διεθνή πολιτική. Έκανε έτσι μια αναφορά η κυρία Μαρκουλή προηγουμένως. Δηλαδή αυτή την ερμηνεία που δίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να εξασφαλίσει, θα τη στηρίξει και η διεθνής κοινότητα. Ναι. Όλα αυτά, εφόσον είμαστε πλέον σε αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε αρνητικές ερμηνείες ή θέσεις από την άλλη πλευρά και να εξασφαλίσει τρόπο να αντιμετωπίσει. Και θα πρέπει και πιστεύω πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ο ίδιος ο πρόεδρος για αυτή τη συσπήρωση των δυνάμεων. Ναι. Που θέλει, πέρα από την έκκληση, την οποία χτιμώ, εντάξει, στην συνέντευξη τύπου, θα ήθελα εγώ να έβλεπα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς τις πολιτικές δυνάμεις για να βρεθεί τουλάχιστον αυτή η συνισταμένη που θα τον ενισχύσει στις συνομιλίες. Ναι. Λέω ξανά, με όλες μας τις διαφωνίες δεν μπορεί να υπάρχει Κύπριος, και να συνεχίσω αυτό που λέγατε κι εσείς, που δεν θέλει να δει να λύνεται το Κυπριακό μέσα από μια διαδικασία που διάρχησε. Τώρα, ο διεθνής παράγοντας, έντονο το ενδιαφέρον, καταλαβαίνω, συμπληρώνεται και η συζήτηση μας σιγά-σιγά, προκαλεί
ένα προβληματισμό και συνδέεται και με το θέμα του φυσικού αερίου. Δηλαδή, ο απλός πολίτης λέει τώρα εντάξει, σιγά μας αγάπησαν οι Αμερικανοί, μα το φυσικό μας αέριο είναι που για το φυσικό μας αέριο, για τον φυσικό μας πλούτο είναι που κινητοποιείται όλο αυτό το ενδιαφέρον. Και είδαμε και τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας χθες να λέγει ότι εφόσον είναι πολιτικά εφικτό, μέσω αγωγού, μέσω Τουρκίας μπορούν να περάσουν τα κοιτάσματα της Μεσογείου και να παραχωρείται ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω σχόλιο, γιατί αυτό προκαλεί έτσι ανησυχία πάλι. Και είναι καλά να φεύγουν οι ανησυχίες, εάν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ το ενδιαφέρον του διεθνούς παράγοντα και όχι μόνο των Αμερικανών. Αν δούμε από τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες 2-3 μέρες, σχεδόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με πολύ καλές δηλώσεις. Η Ρωσική Ομοσπονδία πιστεύω ήταν εξαιρετικά σημαντική η δήλωσή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αναφέρθηκαν και στο θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με ειδική αναφορά και στην Αμόχωστο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι έδωσαν ένα πολύ θετικό κλίμα, το οποίο εγώ δεν ερμηνεύω ότι προέρχεται μόνο από το θέμα του φυσικού αερίου. Το Κυπριακό είναι μία ανομαλία, είναι μία εκκρεμότητα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να είχε επιληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όταν αναφέρεται το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι πρόκειται για το status quo είναι απαράδεκτο και το οποίο αναφέρεται και στο ανακοινωθέν των δύο ηγετών, είναι πολύ καθορισμένο ότι είναι το status quo. Να αναφέρω για αυτούς που δεν θυμούνται ότι το 1992 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σε έκθεσή του, επίσημη έκθεσή του, αναφέρει ότι το status quo είναι απαράδεκτο, το οποίο δημιουργήθηκε από την χρήση βίας, με αυτά τα λόγια, από τη χρήση βίας και διατηρείται με τη στρατιωτική δύναμη. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο τι εννοεί ο διεθνής παράγοντας και το Συμβούλιο Ασφαλείας ως status quo. Είναι το αποτέλεσμα της κατοχής, της εισβολής και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα θεωρείται απαράδεκτο από τη διεθνή κοινότητα και πρέπει να τερματιστεί. Ναι. Άρα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι πρέπει να... Και υπάρχει και ειλικρίνα προθέσεων. Πιστεύω ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι μέσα στους κόλπους της αυτή τη στιγμή να διευθετηθεί, ούτως ώστε και η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί σαν ένα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι μονοθεματική, αλλά να μπορεί να συμβάλλει σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να είναι ένα πραγματικό και θα έλεγα κανονικό κράτος. Ναι. Ελάτε κύριε Κυπριανού και κλείνουμε έτσι. Νομίζω και εδώ πάλι πέφτει το βάρος πάνω μας. Δηλαδή, καμία χώρα από μόνη της και λόγω πίστης στο διεθνές δίκαιο ή στα ανθρώπινα δικαιώματα θα πάρει πρωτοβουλίες. Πρέπει να αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μαρκούλη, αλλά πρέπει και στον υπόλοιπο διεθνή παράγοντα να υποδείξουμε ότι είναι προς το συμφέρον τους η αλλαγή του σημερινού status quo και είναι υπέρ των συμφερόντων τους η λύση, βιώσιμη λύση. Όχι δηλαδή απλώς να κλείσει ένα πρόβλημα και τελειώσαμε, διότι δεν θα τελειώσει ένα πρόβλημα έτσι. Άρα, παράλληλα με τις συνομιλίες, θα πρέπει να βγούμε και να δώσουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα πλέον. Όσο και να ακούγεται κοινικό αυτό, το να επικαλούμαστε απλώς και μόνο το δίκαιο μας, έχει 40 χρόνια που το κάνουμε και δυστυχώς δεν το βρήκαμε ακόμα. Πρέπει να υποδείξουμε, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, σημασία του να είναι βιώσιμη λύση για το δικό του συμφέρον, για το συμφέρον εκείνων από τους οποίους ζητούμε τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.